πολλά. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο, καλησπέρα σε όλους σας στο στούντιο. Καλησπέρα. Τι γίνεται κύριε Πολυτάκη, πώς είστε? Πήγατε Κρήτη για το Πάσχα ή μείνατε εδώ? Όχι κύριε Λιάτσο, δεν μπορούσα να πάω στην Κρήτη γιατί δεν μπορούσα να πάρω και την οικογένεια μαζί. Οπότε περάσατε εδώ. Μας έχει φάει κλεισούρα εδώ. Τι να πούμε, εσόκλειστοι όλοι. Εσόκλειστοι. Γι' αυτό και η ευχή είναι καλή λευτεριά από ιούς και όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Να μας εξηγήσετε ποια είναι όλα τα υπόλοιπα. Εγώ μένω σε μία δήλωση που κάνατε πριν από λίγα 24 ώρα και είπατε βάζουμε πλάτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά δεν βάζουμε πλάτη στη μάσα. Τι εννοείται ακριβώς, δηλαδή τι εννοείται όχι στη μάσα? Εννοώ κάποια πράγματα τα οποία είναι πασιφανή και για τα οποία κουβεντιάζει όλος ο κόσμος. Έχει γίνει ο χαμός στα social media, αλλά τα μεγάλα κανάλια τηρούν άκρα του τάφους σιωπή στον κάμπο Βασιλεύη, χωνεύοντας τα 11 εκατομμύρια του Υπουργείου του Μαξίμου, τα 15-20 των περιφερειών, το γλίτωμα της δόσης κτλ. Κοιτάξτε κύριε Λιάτσο, να πω καταρχήν ότι πραγματικά η πανδημία έχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη για τη χώρα μας. Ευχόμαστε και πιστεύουμε και το βλέπουμε και είμαστε σίγουροι πλέον ότι μάλλον τελειώνουμε μέσα στις επόμενες μέρες και θα πρέπει να αρθούν και τα περιοριστικά μέτρα. Εγώ θεωρώ ότι, και το λέω έτσι δηλαδή, γιατί ξέρετε από καεί στην κολοκύθα θα λέει σαν και το γιαούρτι, υπάρχει ένας δισταγμός ας πούμε στη διατύπωση απόλυτων συμπερασμάτων. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, πρέπει να κρατάς μια πισινή επιστημονικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι πραγματικά ο ιός αυτός θα έχει μια εποχιακή κατανομή, δεν αντέχει θερμοκρασία πάνω από 23-25 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα φτάσουμε σε τέτοιες θερμοκρασίες και νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί και φαίνεται άλλωστε, και όπως είπε και ο καθηγητής προηγουμένως, από τις χώρες οι οποίες έχουν πιο ψηλή μέση θερμοκρασία αυτή την περίοδο από τις βόρειες χώρες, όπου υπάρχει και η μεγάλη επέκταση της νόσου. Αυτό βέβαια, κοιτάξτε τώρα, έγινε μια αντιπολίτευση, έβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα άλλα κόμματα, βάλανε μια μεγάλη πλάτη στην κυβέρνηση, που δεν θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση του κορονοϊού. Όμως κάποιοι στην κυβέρνηση μέσα το θεώρησαν αυτό ως ευκαιρία για να ξαναρχίσει πάλι ένα παλιό πανηγύρι του τύπου της γρίπης του 2009. Σε αυτό το πανηγύρι εννοείται κύριε Λιάτσο μου ότι όχι απλά θα βάλουμε πλάτη και δεν βάζουμε πλάτη, αλλά θα αποκαλύπτουμε κάθε μέρα ό,τι κάνουν, θα τους ελέγχουμε και θα ζητούμε να αλλάξει ρότα το καράβι. Έτσι. Όχι, καλά κάνετε. Άμα έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, εγώ θέλω να μας πείτε δύο πράγματα για αρχή. Γιατί έχω εδώ στο σκονάκι μου. Θα σας πω πολλά πράγματα, κύριε Λιάτσο. Γιατί δυστυχώς κάθε μέρα, γιατί ξέρετε, πληθαίνει το πράγμα και θα οδηγηθεί σε έκρηξη. Διότι δεν είναι μόνο τα προκλητικά τα 1.600 ευρώ στις ιδιωτικές ΜΕΘ. Δεν είναι μόνο τα 30 εκατομμύρια στα ιδιωτικά εργαστήρια για τα τεστ του κορονοϊού που ακόμα δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται και στη μαζικότητα που πρέπει να γίνονται, και θα το έχουμε αυτό το θέμα μπροστά μας τώρα με την άρση των περιοριστικών μέτρων ας πούμε, γιατί πρέπει να έχεις ένα οδηγό για να προχωρήσεις στην άρση των περιοριστικών μέτρων. Αλλά εδώ μιλάμε. Δεν υπάρχει υπουργείο που να μην γίνεται και κάτι. Έτσι. Δηλαδή θα ξεκινήσω από ένα υπουργείο που φαίνεται άσχετο. Που δεν είναι βέβαια, γιατί έχει την ευθύνη του, είναι αυτό που καταργήσαν και ξαναφτιάξαν, το μεταναστευτικής πολιτικής. Λοιπόν, εδώ έχουν γίνει δύο πολύ μεγάλα πανηγύρια. Έτσι. Το πρώτο πανηγύρι είναι ότι για πρώτη φορά μετά τη Χούντα δημιουργείται τεχνική υπηρεσία σε ένα υπουργείο, μια διεύθυνση σε ένα υπουργείο, η οποία στελεχώνεται με διευθυντή μετακλητό υπάλληλο. Και του φτιάχνουν και άλλους 8 μετακλητούς από κάτω. Θυμάστε τι έκαναν η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα αληθείας και τα τρόλ της με τον Καρανίκα, με τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουν τριπλασιάσει τους μετακλητούς, τους έχουν αυξήσει κατά 40% το μισθό, έτσι. Και για το Sky πέρα βρέχει. Είναι δευτεροτρίτη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν φτιάχνει ο κύριος Μηταράκης μια τεχνική υπηρεσία, αν θα μπορούσε να κάνει πρόσκληση από άλλα υπουργεία για να στελεχωθούν καταρχήν μέχρι να κάνει τους μόνιμους διορισμούς, με μετακλητούς, βάζει πρόεδρο τον κύριο Ματιάτο, τον πρόεδρο της παράκτιο μέτωπο, το 14, πολιτικό φίλο του κυρίου Σαμαρά κτλ. Έτσι, γραμματέα της ΔΑΚΕ μηχανικών,
Αυτόν βάζει διευθυντή στη διεύθυνση Προμηθειών, τη διεύθυνση τεχνική υπηρεσία που φτιάχνει εκεί, ο οποίος μία μέρα πριν δημοσιευτεί το ΦΕΚ του, υπογράφει ως υπεύθυνος υπάλληλος για να αναθέσει το έργο της κατασκευής του στρατοπέδου στη Μαλακάσα που θα υποδεχτεί πρόσφυγες με βάση την αποσυμφόρηση των νησιών σε μια εταιρεία, έτσι, με απευθείας ανάθεση, αξιοποιώντας τις τέτοιες ΠΝΠ, με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία που λέγεται, πώς τη λένε, Βιταέλ Επενδυτική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία, έτσι, με 4,5 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση, που κάνει πρόσκληση, που προσέξτε, πρέπει να την κάνει η Διεύθυνση Προμηθειών του Υπουργείου αυτή την ιστορία, την κάνει όμως η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που στελεχώνεται από μετακλητούς κατά αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο, που σε αυτήν την Βιταέλ Επενδυτική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία βρίσκουμε έναν παλιό γνώριμο, έτσι, πρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο, τον κύριο Βλασερό, ο οποίος κύριος Βλασερός ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Παπίστα που είχε ανακατευτεί με το Βατοπέδ. Λοιπόν, εδώ είναι γλέντι το πράγμα. Έτσι. Και γλέντι ενάντια στη δημοκρατία με τους μετακλητούς να στελεχώνουν διεύθυνση του Υπουργείου, αλλά και γλέντι με αυτή την ιστορία της απευθείας ανάθεσης. Θέλετε να πάμε σε αυτό που γελάει ο κόσμος στο σύμπαν αυτό που ολόκληρο. Θέλω να πάμε σε αυτό που είχατε πει. Ότι αγοράζαν, θα πάμε στα ΚΕΚ, αγοράζανε μάσκες 20 ευρώ αντί για 3 ευρώ. Να πάμε στην υγεία, να πιάσω για την άλλη στίβα. Από εδώ. Να πιάσω την άλλη στίβα, από εδώ. 26 Μαρτίου αποκαλύπτω με μια ανάρτησή μου στο διαδίκτυο ότι η ΕΚΤΗ είπε και ο διοικητής της, ο κύριος Καρβέλης, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση κάποιες μέρες πριν για την αγορά 75.000 μασκών υψηλής προστασίας της FFP3, όπως λέμε, που προς 20 ευρώ τη μία. Όταν αυτές οι μάσκες πριν την κρίση πουλιότανε 2,5 και 3 ευρώ το πολύ, μέσα στην αρχή της κρίσης το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων λίγες μέρες πριν είχε προμηθευτεί με 5 ευρώ, είχαν τιμές καταλόγων και ακόμα και μετά πάρα πολλά νοσοκομεία παίρνανε με 6,5-7 ευρώ, γιατί και καλά ανέβηκε η χοντρική. Να το δεχτώ μέχρι εκεί με την άξιση της ζήτησης, αλλά πάει και υπογράφει με, πώς το λένε, να αγοράσει κάλλη απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία ονόματι Λαϊνιώτης 75.000 μάσκες προς 20 ευρώ τη μία. Αυτό το αποκαλύπτω 26 Μαρτίου. 27 Μαρτίου στέλνει γράμμα όλος τυχαίος ο προμηθευτής αυτός και λέει: ξέρετε, δεν μπορώ να τα βρω. Κανονικά θα έπρεπε αμέσως, από τη στιγμή που δεν μπορεί να τις βρει, σου δηλώνει ο προμηθευτής, ή να πας στον επόμενο, αλλά μάλλον ο επόμενος, επειδή αυτές τώρα, ξέρετε, με το απευθείας ανάθεση είναι στημένες ιστορίες. Βρίσκει ο ένας που έχει κανονίσει τη δουλειά, άλλους δυο, δίνουν μια προσφορά που είναι παραπάνω και μάλλον ήταν ο φτηνότερος αυτός. Λοιπόν, πρέπει να πας να ψάξεις άλλο προμηθευτή, όσον έχει τόσο επίγουσα ανάγκη. Δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα, βρίσκουμε και ένα χαρτί ότι στις 1 του μήνα ζητούσε και με βάση την απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ να προχωρήσει περαιτέρω για αυτή την ιστορία. Το άφηνε, νόμιζε ότι τα ξεχνιότανε. Και γύρω στις 7 του μήνα μαθαίνω εγώ ότι υπάρχει συγγενική σχέση, το βάζω σε εισαγωγικά, ανάμεσα στον διοικητή της ΕΚΤΗ, είπε, τον κύριο Καρβέλη, και σε αυτόν τον προμηθευτή. Και την επόμενη μέρα ακυρώνουν τον διαγωνισμό. Τη γλιτώσαμε αυτή τη μπουκιά, αυτή τη μάσα. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα, γιατί από τη στιγμή που το έκαμε θα το ξανακάνουμε. Έτσι. Γιατί οι συγγένειες είναι συγγένειες. Με τα ΚΕΚ τι γίνεται, κύριε Πολάκη, τι λέτε? Λοιπόν, να πάμε και εντωμεταξύ, να πω και μια κουβέντα ακόμα για την ΕΚΤΗ. Εκεί τον έχουν πάρει πολύ στραβά τον Αμάνε. Γιατί τώρα μου ήρθε μια καταγγελία, ας πούμε, από το νοσοκομείο της Λευκάδας. Επώνυμη καταγγελία, έχω τα στοιχεία, θα κατατεθεί και ερώτηση γι' αυτά, ότι στα πλαίσια των προσλήψεων επικουρικού προσωπικού υπάρχει αυτή η πλατφόρμα με την οποία γίνεται μια αυτόματη μοριοδότηση και κατατάσσονται σε σειρά. Μου ήρθε μια καταγγελία για κάποιο φυσικοθεραπευτή, ας πούμε, ο οποίος βγήκε δεύτερος και τελικά προσλάβανε τον πρώτο και τον τέταρτο της λίστας,
όπου ο τέταρτος ήταν, πώς το λένε, δημοτική σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας, το νοσοκομείο Λευκάδας αυτά. Δηλαδή έχουμε αρχίσει και αυτό το χαϊχούι τώρα, έτσι. Λοιπόν, μετά και τι γίνεται. Μετά και είναι να γελά ο κόσμος και να πιάνει την κοιλιά, αλλά βέβαια ταυτόχρονα να κλαίει. Διότι θα μπορούσε κάλλιστα, όπως έχει αποδειχτεί, όπως έχουμε πει, όπως έχει δημοσιεύσει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ, ο κ. Κουρκολής, επί ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύσει τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους 180.000 ελευθεροεπαγγελματίες, με 800 ευρώ, όπως έδωσε στους υπόλοιπους εργαζόμενους που μειώθηκε η δουλειά τους ή μπήκαν σε αναστολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα αυτά είτε από εθνικούς πόρους είτε από ΕΣΠΑ, ήταν επιλέξιμη δαπάνη κατευθείαν. Κατευθείαν. Και αυτό το πράγμα θα κόστιζε, αν έδινε τα 800 ευρώ, έτσι, τα 800 ευρώ, θα κόστιζε γύρω στα 140 εκατομμύρια. Πολλά πλασιάστε 180.000 επί 800 ευρώ. Και τι κάνει? Δίνει 190 εκατομμύρια για να πάρουν 600 οι ελευθεροεπαγγελματίες, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και λοιποί επιστήμονες, και να πάρει 600 ο κάθε επιστήμονας και 470 ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, ένα ιδιωτικό. Μάλιστα. ΙΕΚ. Εδώ τώρα εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα το οποίο το έθεσε ο Κοντζιάς. Δεν έχει ακούσει τόσο πολύ. Πρώτον, η μέγιστη ξεφτύλα να επιμορφώσουν κατόχους πανεπιστημιακών διπλωμάτων τα σουβλατζίδικα των ΙΕΚ. Γιατί αυτά που πήγε να τα αναβαθμίσει και καλά η κυρία Κεραμέως, υλοποιώντας παλιότερα συμβόλαια, ας πούμε, έτσι, και δεσμεύσεις προεκλογικές, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα εκπαιδεύσουν και θα καταρτήσουν πανεπιστημιακού επίπεδου αποφύτους. Και εδώ τώρα παίρνουν, δηλαδή παίρνει 600 επιστήμονες και 470 το ΚΕΚ. Αλλά εδώ τώρα η μεγάλη κομπίνα, και θα τα ξαγγελιστούν όλα, θα τα πούνε όλα. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε με αυτή την ιστορία. Αυτά αρπαχτή. Αυτή είναι αρπαχτή, έχει πάει μίζα σύννεφο. Το λέω. Έχετε κάνει καμία μηνυτήρια αναφορά σε κανέναν εισαγγελέα για αυτά που λέτε? Νομίζω ότι και ο Αλέξο Τσίπρας θα καλέσει τον Πρωθυπουργό να απαντήσει σε μια σειρά πράγματα. Και έχει κατατεθεί και ερώτηση που μπορεί να γίνει και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, γιατί πρέπει να τα φέρουν όλα. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ η κομπίνα δεν είναι τόσο, να το πω έτσι, με τα ΚΕΚ το καθένα. Είναι με αυτές τις 7 πλατφόρμες. Δηλαδή αυτές που υποτίθεται πήραν τις πιστοποιήσεις, είχαν την ενημέρωση από πριν για τα εκπαιδευτικά. Μάλιστα. Προγράμματα και καλά, τα σκόιλ ελληνικού και τα ρέτζα του Μεόκτη, πώς τα λέγανε όλα αυτά που έχουν βγει, ας πούμε, γιατί πατήσανε το Google μετάφραση, ας πούμε, και σου πλασάρουν και καλά ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Είναι λοιπόν αυτές οι 7 πλατφόρμες οι οποίες, έχοντας την πληροφόρηση πριν, πάνω τους ακούμπησαν όλα τα ΚΕΚ, τα οποία αυτά θα πάρουν γύρω στα 40-45 εκατομμύρια και μια 35 θα πάρουν αυτές οι πλατφόρμες. Και μέσα αυτές τώρα, έτσι, είναι κάποιοι παλιοί γνώριμοι, έτσι, γιατί ο κύριος Βρούτσης, αυτό δεν είναι βάουτσερ, είναι βρούτσερ, να εξηγούμαστε, δεν είναι βάουτσερ, είναι βρούτσερ. Είναι ο παλιός γνωστός, υπάρχει ένας Μανολίτσης, αν δεν κάνω λάθος, παλιός γνώριμος και παλιός συνεργάτης του κυρίου Βρούτσου από τότε που ήταν και την άλλη φορά υπουργός εργασίας, οι οποίοι παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας. Υπάρχει ένα άλλο ΚΕΚ, ονόματι πλατφόρμα, ονόματι Ευκλήτης, κάποιος κύριος Παπαβασιλείου την έχει, αυτός είναι της κυρίας Στρατινάκη, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου, και είναι και κάτι άλλοι μπερδεμένοι μεγάλοι μέσα. Είναι και ένας τύπος που από ό,τι είδα βγήκε και ο καλύτερος, λέει, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας χρονιάς, ένας Δήρων Νικολαίδης, λέει, κτλ. Αυτός που έχει την επιστοποίηση του ECDL, που όλοι αυτοί τώρα έχουν στήσει ένα χορό. Και ενώ, ας πούμε, η χρήση της πλατφόρμας παλιότερα χρεωνότανε, αν με έχουν ενημερώσει σωστά, στο 0,3 ευρώ ανασπουδαστό ώρα, αυτή τη στιγμή χρεώνεται 1,2 ευρώ ανασπουδαστό ώρα. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, κύριε Λιάτσο? Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Για τον αέρα τον κοπανιστό. Τον αέρα τον κοπανιστό, αυτό τον εξεταλισμό. Αν έχετε τόσα σοβαρά στοιχεία όπως τα λέτε, να τα πάτε στην εισαγγελία να τα εξετάσει η δικαιοσύνη τα θέματα. Και επίσης όχι, θα ψαχτούν όλοι, γιατί κοιτάξτε, εμένα μου στείλανε ένα κατάλογο, με τις εταιρείες οι οποίες
πώς το λένε, με τις εταιρείες οι οποίες είναι αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίοι βέβαια είναι κάποια ονόματα, ξέρω εγώ, που δεν έχει πολύ μεγάλη τέτοια. Να δούμε, δηλαδή είναι μια σειρά από εταιρείες, οι οποίες προσπαθώ να βρω το mail. Ναι. Που, τώρα μιλάτε για πολλά σκάνδαλα εσείς, έτσι. Ναι, μιλάτε για πάρα πολλά σκάνδαλα. Ναι, δεν προλαβαίνουμε να μετράμε. Διότι είναι 7 πλατφόρμες, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλη αξία. Το είπατε αυτό για τις πλατφόρμες. Να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί. Δηλαδή, για να το δούμε, να το ψάξει η δικαιοσύνη, να το βρει αυτό. Ή Δήμητρα GR, πριν το ψάξει η δικαιοσύνη, να το ψάξουμε εμείς. Πριν το ψάξει η δικαιοσύνη και πριν το ψάξουμε εμείς, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση με ποια κριτήρια διάλεξε αυτές τις πλατφόρμες και όχι κάποιες άλλες. Γιατί αν αυτές οι πλατφόρμες παρουσίασαν αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, έτσι, που δεν ντρέπονται, δεν κοκκινίζουν, δεν βρίσκουν μια τρύπα να χωστούν μέσα, ας πούμε, με όλες αυτές τις τα λάθη, τις ασυνταξίες, τα ακατανόητα, ας πούμε, πράγματα, σκόιλ ελικικού, ας πούμε, και μέτζα του νεού. Σκόιλ ελικικού, ναι, σκόιλ ελικικού. Λοιπόν, ναι, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν μου λέτε, για, ο κύριος Τσίπρας... Για να πάρουν 80 εκατομμύρια και 90, ας πούμε, οι πλατφόρμες και τα ΚΕΚ. Ο κύριος Τσίπρας το είπε και στο Μελιγκόνι που έδωσε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχουν βγει και το συντονιστικό των δικηγόρων, των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι καταγγέλουν την κυβέρνηση να το πάρει πίσω, να δώσει τα 800 ευρώ προς άλλους. Το ίδιο κάναν και οι μηχανικοί κτλ. Βέβαια, εδώ μια παρέμβαση, και αξίζει να τα ακούσετε αυτό, κύριε Λιάτσο. Εδώ μια παρέμβαση, γιατί οι δικηγόροι και οι μηχανικοί βγήκαν, και παρότι και εκεί η Νέα Δημοκρατία ήταν η πλειοψηφία, βγήκαν και δεν ανέχονται, ρε παιδί μου, τον εξευτελισμό. Αλλά εκείνο που εγώ, ρε παιδί μου, στεναχωρέθηκα, γιατί δείχνει και την κατάντια κάποιων ανθρώπων, είδα ότι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αντί να βγει να καταγγείλει αυτό, δηλαδή τώρα θα κάτσει η γυναίκα μου και που είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος, να την εκπαιδεύσουν στις λοιμώξεις. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, οι άνθρωποι των ΙΕΚ να την εκπαιδεύσουν στις λοιμώξεις. Λοιπόν, και αντί να βγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και να πρωτοστατήσει την καταγγελία, έχει ένα χαρτί από τον κύριο Εξαδάχτυλο, το οποίο θα είναι μνημείο, ας πούμε, χιδεότητας αυτό το πράγμα. Μνημείο χιδεότητας στον Ιατρικό Σύλλογο, και ζητούσε να πάρει και απόφαση. Ευτυχώς αρνήθηκαν στον Ιατρικό Σύλλογο να πάρουν τέτοια απόφαση. Ζητούσε, μάλιστα, λέει, ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, λέει, σε συνεργασία με ΚΕΚ επιμόρφωση, που θα το πρόγραμμα για τους γιατρούς με τη γνωστή αποζημίωση, τα οποία προσφέρουν προς το φορέα με τον οποίο θα συνεργαστούν έως και 70 ευρώ ανεκπαιδευόμενο. Πήγε δηλαδή ο Εξαδάχτυλος, που βγήκε με νοθεία πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να σπρώξει γιατρούς στα ΚΕΚ και να παίρνει 70 ευρώ το κομμάτι, το κεφάλι. Και αυτό το ξεφτυλισμένο άντρα πήγανε και ψηφίσανε για πρόεδρο και να εκπροσωπεί τους Έλληνες γιατρούς. Γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, α πούμε. Μιλάμε για τέτοια ξεφτύλα. Τώρα μην κάνουμε χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα, γιατί δεν είναι παρόντες να απαντήσουν. Να βγει και να απαντήσει. Εδώ είναι το παρόντες να απαντήσει. Θέλω 2-3 πράγματα ακόμα να σας ρωτήσω. Εδώ είναι το mail που έστειλε χωρίς ντροπή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για να απαντήσουν ότι τι θέλετε, να ψηφίζετε, να συμφωνήσουμε, λέει, να παίρνουμε 70 ευρώ το κεφάλι. Ευτυχώς αρνήθηκε η πλειοψηφία και μέσα από την Νέα Δημοκρατία και δεν το πέρασα. Αλλά αυτό είναι μνημείο, ας πούμε, ενός. Σύμφωνοι. Λοιπόν, κύριε Πολάκη, 2-3 πράγματα, γιατί κυλάει ο χρόνος. Κυλάει ο χρόνος. Πρώτον, είδατε την έκθεση του Δούνου του, που μας κάνει λόγο, ανησυχητική έκθεση πραγματικά και για την Ελλάδα, κάνει λόγο για βαθιά ύφεση 10% στην Ελλάδα και κάνει λόγο για μεγάλη ανεργία. Η ανεργία τρέχει, από ό,τι μου λένε τώρα, κοντά στο 22%, ίσως και κάτι περισσότερο. Από 17 που την παραδώσαμε, έτσι. Από 17. Επίσης βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, που σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Καπαθά, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Βγήκε μια έρευνα και λέει ότι θα κλείσουν, κινδυνεύουν να κλείσουν 100.000 επιχειρήσεις και να βρεθούν στον δρόμο γύρω στους 250.000 ανθρώπους. Θέλω το σχολείο σας.
Ναι, βεβαίως. Το καταρχήν σχόλιο μου είναι ότι το δούλου του έχει λάθος πολλαπλασιαστεί. Και αυτόν τον λάθος πολλαπλασιαστεί τον πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, με αίμα, πόνο και δάκρυα, η ελληνική κοινωνία τα πρώτα δύο μνημόνια. Έτσι, διότι με τις προβολές και τον πολλαπλασιαστή που έκανε, υπολόγιζε χαμηλότερη την ύφεση στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν, επειδή δεν τους βλέπω να αλλάξανε μαθηματικά, το ποσοστό το οποίο λένε είναι χαμηλό σε σχέση με αυτό που μπορεί να συμβεί. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο. Α, μιλάτε για μεγαλύτερη ύφεση, δηλαδή. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, και μιλάω για μεγαλύτερη ύφεση. Λοιπόν, στο βαθμό που συνεχίζω. Και να σας πω και μια κουβέντα. Και τη λέω πρώτη φορά. Και τη λέω γιατί έχουμε πει κάποια πράγματα τα οποία τα περνάει η κυβέρνηση έτσι. Θα είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το που θα φτάσει η ύφεση στην Ελλάδα. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Τις λέμε εδώ και 15-20 μέρες. Πάρτε μέτρα τώρα, ρίξτε τώρα χρήμα στην αγορά, στηρίξτε τώρα τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, στηρίξτε τώρα το σύστημα υγείας. Εννοείται από το μαξιλάρι που αφήσατε. Τι εννοούμε, εννοούμε από το χρηματοδοτικό απόθεμα, το μαξιλάρι, εννοούμε μια σειρά από άλλα έσοδα που υπάρχουν και την καινούργια ρευστότητα που μπορεί να εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα χρήματα είναι κοντά, είναι άμεσα διαθέσιμα 40 δις ευρώ και σε σύντομο χρονικό διάστημα με τις ευρωπαϊκές εγκυοδοτήσεις από το δανειακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πρόσθετο δανεισμό, νέο εγκυοδοτικό ΤΣΕΤΕΠ κτλ. Φτάνουν στα 50,4. Ο Μητσοτάκης λέει ότι δεν χρειάζεται να αγγίξουμε το μαξιλάρι, διότι βγήκαμε με το 7ετές ομόλογο και πήραμε 2 δισεκατομμύρια και με καλό επιτόκιο. Φυσικά και χρειάζεται, κύριε Λιάτσο, να το αγγίξουμε το μαξιλάρι και ελπίζουμε να μην το έχουν φαωμένο. Έτσι, και ελπίζουμε να μην το έχουν φαωμένο. Εμείς τους λέμε. Υπάρχει περίπτωση να έχουν φάει το μαξιλάρι. Αλλά να τελειώσω. Έτσι δεν βγήκαν εκεί, πάνε πάλι προχθές. Έτσι δεν βγήκαν εκεί, πάνε. Εκεί που έβγαινε ο Σκυλακάκης και το θεωρούσε τη μεγαλύτερη βλακεία που έχει γίνει οικονομικά. Έτσι, τώρα λένε ναι, δεν το χρησιμοποιούμε τώρα γιατί κρατάμε για αργότερα. Και βγαίνει πάλι προχθές και λένε ότι όχι, λέει, μα το έχουμε τελειώσει. Το μαξιλάρι και δεν έχουμε, έχει μείνει μόνο το σκληρό. Δεν ξέρει κανείς τι λένε. Βγαίνει και ο Μητσοτάκης και λέει ότι έχουμε δώσει 14 δις. Πού τα βρήκε τα 14? Εγώ ξέρω για 4. Τα 2 δις που δόκανε με το 800 και το δώρο του Πάσχα και τα άλλα 2 δις που δεν έχουν πάει ακόμα με τα δάνεια της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με τις φορολογικές απαλλαγές. Αυτά είναι στον δρόμο. Στο χέρι είναι 2. Και άλλα 2 που έχουν αποφασίσει αλλά δεν έχουν πάει κάνουν 4. Μέχρι τα 14 που είναι τα άλλα 10. Το φάγανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μαύρο και σκοτεινή τον εμμύρα, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά, επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα, αλλά το λένε οι άνθρωποι στα νερά. Εμείς τους λέμε και τους ξαναλέμε. Και γι' αυτό ξανάρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Θα είναι υπεύθυνος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και οι υπουργοί της ανάπτυξής του, εκεί ο απερίγραπτος, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε προστάτη των χοντρεμπόρων και δεν βάζει σε διακτήμηση και οικονομήσαν τώρα με τα αντισηπτικά και τα γάντια και τις μάσκες για το Γεωργιάδη, λέω, για το μέγεθος που θα φτάσει η ύφεση στην Ελλάδα. Γιατί εάν δεν τονώσουμε την εσωτερική ζήτηση, ούτε ξένες επενδύσεις θα έρθουν, ούτε τουρισμός, ακόμα και άριστα να πάντα πράγματα, θα μπορέσει να έρθει σε τέτοια ποσότητα που να ισοσταθμίσει τις συνέπειες της κρίσης. Χρειάζεται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να πέσει χρήμα από το ΕΣΠΑ και από το ΠΟΥΔΟΕ εθνικών πόρων και ταυτόχρονα τόνος της εσωτερικής ζήτησης. Τι σημαίνει τόνος της εσωτερικής ζήτησης? Να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει. Πώς μπορεί ο κόσμος να αγοράζει άμα έχει λεφτά? Πού θα τα βρει τα λεφτά? Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι, να του τα δώσουν, να καλυφθούν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, να δοθεί επίδομα ίσο με το 1/12 του περισσινού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, να δοθούν 3 δις μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κρατηθούν και να κρατήσουν θέσεις εργασίας, να επιδοτήσουμε δηλαδή την εργασία και όχι την ανεργία, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και απλά κάνει τα άλλα αντιλαρίσματα γύρω-γύρω. Διότι εάν δεν γίνουν αυτά που λέμε, η ύφεση που θα προκληθεί το φθινόπωρο θα μας κάνει να φαίνονται τα πρώτα δύο μνημόνια παιδικές οδοντόκρεμες. Γι' αυτό φαντάζομαι να πάρουν τα μέτρα τώρα.
Δεν μου λέτε, κύριε Πολάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος και είναι πολλοί οι καλεσμένοι που θα έχουμε στην εκπομπή. Για πείτε μας κάτι άλλο. Με τις εκλογές, τι πιστεύετε τελικά θα μας ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός? Ή τον πιστεύετε σε αυτό που είπε προχθές στην Καθημερινή, ότι δεν πρόκειται να πάω σε εκλογές? Λοιπόν, δεν έχω λόγο, λέει, να πάω σε εκλογές. Είναι προφανές ότι γλυκαίνεται. Είναι προφανές ότι, ότι έχει τέτοιες εισηγήσεις και έχει ψιλογλυκαθεί. Αλλά καταλαβαίνει. Έτσι. Διότι, κοιτάξτε, για να πάει να κάνει εκλογές και να τσικερδίσει, πρέπει να τσικάμει. Να ήταν ενός γύρου και να τσικάμει τώρα Μάιο-Ιούνιο. Γιατί το Σεπτέμβριο δεν τσικερδίζει. Ιούλιο μπορεί. Λοιπόν, ναι. Ιούνιο-Ιούλιο. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο δεν τσικερδίζει τις εκλογές. Με τίποτα. Μόνο που ξέρετε κάτι, είναι δύο γύροι οι εκλογές. Ο πρώτος γύρος είναι με απλή αναλογική. Και αλλιώς συμπεριφέρεται ο κόσμος με την απλή αναλογική και αλλιώς με την ενισχυμένη. Και αν λοιπόν φάει καμιά χλαπάτσα με το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, να δω πώς θα πάει στο άλλο. Εγώ είπα από την αρχή ότι δεν θα το κάνει. Ναι, αλλά είναι μπροστά 23 μονάδες από το ΣΥΡΙΖΑ, λένε δημοσκοπήσεις. Ναι, καλά. Με 50 εκατομμύρια στα κανάλια να στο βγάλω εγώ το Μητσοτάκη με 125%. Λοιπόν, μα δεν βλέπετε την ξεφτύλα του τώρα. Βγήκε πάλι εκείνο το άλλο παπαγάλο τη δημοσιογραφία, ο Πορτοσάλτε, προχτές, με ένα βαθιστόχαστο και περίληπο ύφος. Πρέπει να βάλουμε πλάτη, θα έχουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ό,τι έλεγε ο ΣΕΒ δηλαδή. Θα έχουμε καινούργιες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Α, μια πούμπα για συντάξεις. Είδα την απόφαση του ΣΤΕ. Βγήκε τώρα. Έτσι. Όταν μίλαγα εγώ. Για τα αναδρομικά, τώρα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο σε λίγο. Όταν μίλαγα εγώ για βραδυπορούσα και σε εισαγωγικά ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν μίλαγε ο Τσίπρας για τους αρμούς της εξουσίας, πέσα να μας φάνε πως προσβάλλουμε τους θεσμούς. Και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω, το ΣΤΕ αποφάσισε ότι πρέπει να δοθούν οι περικοπές των συντάξεων, και εδώ επειδή κάνει ο Βρούτσης ένσταση, λέει όχι, μόνο 11 μήνες και μόνο όσοι έχουν κάνει αγωγή. Και αν εμείς συμπεριφερόμασταν έτσι, θα έπρεπε από τα αναδρομικά των 240 εκατομμυρίων που δώσαμε στους νοσοκομιακούς γιατρούς να το πάρουν 4 γιατροί μόνο που είχαν κάνει ένσταση τότε. Γιατί η ένσταση τη ζωηγία είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Λοιπόν, κύριε Πολάκη, αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Γιάτσο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Είπατε και πολλά πράγματα. Και έχω κι άλλα. Δηλαδή, και αξίζει να πω. Κοιτάξτε, γιατί εδώ βγήκαν τώρα και αγαπήσαν όλοι το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτός, θα θυμίσω τον κύριο Μητσοτάκη στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, που μας έλεγε ότι θα ανατριχιάξουμε όταν θα δούμε από την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ετοίμαζε τότε. Ήρθε ο κορονοϊός όμως, η πεταλούδα που ξεκίνησε από την Κίνα και τους χάλασε τα σχέδια. Και μετά άρχισαν να χειροκροτούν από τα μπαλκόνια, αυτός και η σύζυγός του, και τώρα αγαπάει και είδε και τις νοσηλεύτες και είδε και τα τέτοια. Θα διπλασιάσει τις μισθούς. Θα τους εντάξει τα βαρέα και διγυνά. Από χειροκροτήματα χορτάσαμε. Και εδώ έχω και τα δύο χαρτιά με τα οποία απολύσανε. Τα δύο χαρτιά με τα οποία απολύσανε δύο γιατρούς από τις τοπικές μονάδες υγείας του Κεραμικού στις αρχές του Μάρτη. Που δεν είχε έρθει ο κορονοϊός, για να πούμε ότι εδώ τώρα τους θέλουμε όλους, τους αγαπάμε, τους ήρωες και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Αυτό ετοιμάζεται να κάνουν σε όλες τις τόμοι. Αλλά τους τα χάρασε ο κορονοϊός και τώρα πρέπει να πέσει ένα δις στην υγεία. Ένα δις στην υγεία για εξοπλισμούς, και εγώ θα το πω πολύ χοντρά. Τα 800 εκατομμύρια, τα 90 εκατομμύρια από το ένα δις πρέπει να είναι για τους 4.000 μόνιμους που πρέπει να προκηρυχτούν ακόμα. Και τα άλλα, αν εξαιρέσει κανείς καμιά εκατοστή εκατομμύρια που πρέπει να πάνε σε κάποιους εξοπλισμούς που πρέπει και μπορούν να αγοραστούν, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε δρομολογήσει πάρα πολλούς εμείς, από τα 220 τα 120 έχουν υλοποιηθεί, τα άλλα θα κόβουν κορδέλες κάνα χρόνο ακόμα, έτσι. Τα ετοιμάζανε για δώρο, διότι σαν δεν τους κάτσει. Τα άλλα πρέπει να πάνε σε αυξήσεις μισθών. Και των ευχαριστούμε γιατρών, πολύ, κύριε Πολάκη. Μεγάλες αυξήσεις και των γιατρών και του υπόλοιπου. Ένα δις να πέσει στην υγεία, στη δημόσια υγεία, λέει ο πρώην Υπουργός. Αυτή είναι η πρόταση, ναι, ένα δις το χρόνο. Ωραία. Αύξηση της δαπάνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλό βράδυ. Σπύρο, θα πάμε διαφημίσεις. Ναι, πάμε για διαφημίσεις.